Να πούμε λοιπόν για τους Σκορπιούς ότι σημερινή ημέρα είναι έτσι η τελευταία αυτής της εβδομάδας με πολύ ασφυκτικές υποχρεώσεις ή τέλος πάντων με περισσότερη κούραση. Να το πω, θέλει έτσι μία προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με επαγγελματικές σχέσεις, κυρίως οι γεννημένοι τον Οκτώβριο. Προσέξτε έτσι λίγο παραπάνω προς το απόγευμα, γιατί μπορεί να υπάρχει μια αφορμή τέλος πάντων για ένα... για μια διαφωνία, για ένα καυγαδάκι, μην το τραβήξετε, μην του δώσετε τέλος πάντων περισσότερη ενέργεια από όσο χρειάζεται και νομίζω ότι μια χαρά μπορεί να επιληθεί. Το Σαββατοκύριακο ασχοληθείτε, βρείτε χρόνο να ασχοληθείτε με πράγματα που σας διασκεδάζουν από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά θα έλεγα βρείτε χρόνο και για σας. Η Σελήνη είναι μέσα σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει και με θέματα υγείας, φυσικής κατάστασης. Έχει να κάνει με τις ρουτίνες μας, αυτές που στην καθημερινότητά μας πρέπει να τους δίνουμε πάρα πολύ σημασία, όπως είναι το να κοιμόμαστε καλά, να κοιμόμαστε όσες ώρες πρέπει. Πράγματα δηλαδή που τίνουμε γενικώς να τα ξεχνάμε όταν μπορεί να έχουμε πολλές υποχρεώσεις ή πολλές σκοτούρες στο μυαλό μας. Αλλά το πιο βασικό, καλός ή κακός, είναι το να είμαστε καλά. Άρα κοιτάξτε λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο όσο μπορείτε κι εσείς να ξεκουραστείτε. Και το λέω αυτό γιατί από την άλλη εβδομάδα, αγαπητοί Σκορπιοί, ανήκετε στον γκρουπ των ζωδίων που θα αρχίσει να τους επηρεάζει ο Άρης από τον Ταύρο, δηλαδή οι Ταύροι, Σκορπιοί, Υβροχώοι και Λέοντες, η σταθερή ομάδα, ξεκινά ένα πάρτι. Με τον Άρη, τι πάρτι είναι αυτό? Ναι, ένα παραγωγικό μεν διάστημα, βοηθητικό από κάποιες απόψεις, από την άλλη όμως και πιο ζώρικο και πιο απαιτητικό σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά σας. Άρα τώρα που μπορείτε όσο έτσι να κερδίσετε χρόνο, να ξεκουραστείτε και να διασκεδάσετε κιόλας φυσικά.